Γιάννης Βαρουφάκης. 12η Μαΐου, επειδή δεν ήταν σίγουρο ότι αν πληρώναμε τα 750 εκατομμύρια, έχω περδιστεί με δισεκατομμύρια τώρα τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν ήταν σίγουρο αν θα μπορούσαμε να καταβάλουμε και τη δόση των 750 εκατομμυρίων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να καταφέρουμε στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, ήμασταν αμφιταλαντευόμενοι για το αν θα το κάναμε. Οι μισθοί και συντάξεις προέχουν. Δεν θα σήμαινε χρεοκοπία. Οι δανειστές μας θα πρέπει. Αν δεν πληρώναμε. Προτιμώ να χρεοκοπήσω απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά στους, απέναντι στους μισθωτούς και ιδίως τους συνταξιούχους. Λοιπόν, προτιμότερη χρεοκοπία απέναντι στο Ταμείο, όμως όλα αυτά στον απόϊχο Κωνσταντίνε και όλου του έντονου παρασκηνίου της προηγούμενης εβδομάδας για την τελευταία δόση, για το πώς πληρώσαμε την τελευταία δόση στο Ταμείο. Για την οποία είπε ότι ως διαμαγείας βρέθηκαν τα χρήματα. Ήμουνα, λέει, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν στην Ουάσιγκτον όταν έμαθα ότι υπάρχει αυτός ο λογαριασμός και με αυτόν τον τρόπο να εξηγήθηκε και το παρακάτω πώς αμφιταλαντευόταν η κυβέρνηση πριν την απόφαση. Ήταν ξεκάθαρος πάντως ότι προέχουν οι συνταξιούχοι, οι μισθοί και οι συντάξεις, προέχει η καταβολή τους. Είναι ιερές μεταβλητές, όπως τις χαρακτήρισε. Εάν είχαμε δίλημα μεταξύ ενός δανειστή που αρνείται να υπογράψει μια αμοιβαία υποβολή συμφωνία με εμάς και του συνταξιούχου, θα πληρώσουμε τον συνταξιούχο, ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Υπουργού. Και επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών και πολλές φορές έχει πέφτει στο μαξί μου, μάλιστα, να πάρει θέση, ακόμα